Τον επικεφαλής της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλησπέρα, κύριε Γλέζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω από αυτή την σημερινή σας δήλωση που έχει τίτλο «Η διαφορά πολιτικού ήθους είναι κιόλας φανερή». Είναι ολοφάνερο αυτό που λέω. Νομίζω χρειάζεται εξήγηση. Υπάρχει κανένα. Ναι, τι σας, γιατί το κάνατε αυτό. Θέμα. Ήταν η πρώτη σας κίνηση, η πρώτη σας δήλωση. Αυτό εννοώ. Κάτι θέλετε να σηματοδοτήσετε, αυτό ρωτάω. Βεβαίως. Καταρχήν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας στέκεται στις θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν για την εθνική μας ανεξαρτησία και για το να έρθει ο λαός στην εξουσία. Η τιμή που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας σηματοδοτεί από μόνο του το γεγονός αυτό. Σεβασμό στην ιστορία του λαού, σεβασμό στην ιστορία του έθνου μας, λέει, της. Τώρα, το δεύτερο θέμα, κύριε Γλέζο. Ναι. Ναι. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, αν ακούω καλά. Ναι, κύριε Γλέζο, την καλησπέρα μου ξανά. Υπάρχει, αγαπητέ συνάδελφε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα που θέσατε, δηλαδή το διπλό, ότι από τη μια ο Τσίπρας πήγε στο σκοπευτήριο ως φόρο τιμής στους εκτελεσμένους Έλληνες πατριώτες και από την άλλη η παράδοση παραλαβή στο Πρωθυπουργείο, η οποία ήταν μια ατυχής επιλογή από τον κύριο Σαμαρά, έτσι πανθομολογείται. Θέλω να σας θέσω όμως ένα άλλο για θέμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Ορίστε. Το θέμα της συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ακούμε πολλές φωνές στην Ευρώπη και φωνές που τις λαμβάνεται υπόψη, όπως για παράδειγμα του κυρίου Κον Πετίτ, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να συνεργαστεί με ένα κόμμα όπως εκείνοι το χαρακτηρίζουν, δεν είναι δική μου άποψη, αλλά εκείνοι το χαρακτηρίζουν κόμμα της άκρας δεξιάς. Εσείς τι λέτε γι' αυτό και για αυτή τη συνεργασία? Εμείς συνεργαζόμαστε με όποιον συμφωνεί στα βασικά θέματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε και τα οποία είχαμε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Συνεπώς, σε αυτό το θέμα δεν πρόκειται να γίνει καθόλου καμία παρέκκληση. Και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι τηρεί το λόγο του ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τον τηρούσε και αν είχε και την απόλυτη πλειοψηφία και όχι την πλασματική πλειοψηφία που δίνει ο καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος, τον οποίο γνωρίζετε, να μην επανέρχομαι στο θέμα. Ωραία, μας απαντήσατε για τον κύριο Καμένο. Με την κυρία Μέρκελ τι θα γίνει, η οποία σήμερα έστειλε κάποια, φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί εκεί στις Βρυξέλλες, έστειλε κάποια όχι πολύ ευχάριστα μηνύματα. Δηλαδή είπε αξιολόγηση, υποχρεώσεις, μετά τα λεφτά, ξεχάστε το κούρεμα. Από ό,τι έμαθα ήταν η τελευταία που έστειλε. Πολύ κυλοπονούσε η ηγεσία του Γερμανικού Κόμματος, της ηγεσίας που μας κυβερνάει τώρα, και μου θυμίζει το παλιό. Αν το ξέρετε, όταν συνήλθαν στη Γιάλτα οι τρεις μεγάλοι, ύστερα από 15 μέρες ο Γκέμπελς έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα Das Reich, το κράτος. Ο τίτλος του ήτανε Das Jahre 2000, το έτος 2000. Και έλεγε ότι όλα αυτά που είπανε οι τρεις μεγάλοι είναι αρλούμπες, είναι φλιναφλήματα, η Γερμανία θα κυβερνάει το 2000. Εξακολουθεί δυστυχώς η Μέρκελ να θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνάει τον τόπο. Την Ευρώπη. Την Ευρώπη. Την Ευρώπη. Αυτό είναι. Ας κυβερνάει τη Γερμανία και ας αφήσει την Ευρώπη. Οικονομικά και ταυτόχρονα πολιτικά την κυβερνάει, διότι όποιος κυβερνάει οικονομικά, κυβερνάει και πολιτικά. Ένα τελευταίο θέμα όμως, κύριε Γλέζο, είναι το εξής. Εσείς το ζείτε και πολύ έντονα με την παρουσία σας στις Βρυξέλλες. Υπάρχει από την πλευρά της Μέρκελ, των Γερμανών, μια κάθετη αντίρρηση στις θέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν μιλάνε για κούρεμα χρέους σε καμία περίπτωση και δεν μιλάνε για επαναχώρηση από τα προγράμματα. Αυτό πώς, κατά τη γνώμη σας, θα το προσπεράσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας? Δεν πρόκειται να υπακούσουμε στις εντολές της Μέρκελ. Δεν πρόκειται να υπακούσουμε στις εντολές της Τρόικα.
δεν πρόκειται να υπακούσουμε πουθενά. Θα υπακούσουμε στις εντολές που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Και αυτό έχει σημασία και αυτό πρέπει να δούμε. Με κάθε αυτή κόστος. Η αλλαγή που έχει γίνει. Κύριε Γλέζο, με κάθε κόστος θα γίνει τι αυτό. Εννοείται. Ενώ τι εννοείται με κάθε κόστος. Άμα τα σπάσουν δύο μέρη, συνήθως υπάρχουν και συνέπειες. Αυτό σας ρωτάω. Με κάθε κόστος. Εκείνοι που έχουν να χάσουν, αν θέλουν να τα σπάσουμε, είναι η γερμανική κυβέρνηση, όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει. Από τη στιγμή που έρχεται στην εξουσία ο λαός, δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτε απολύτως. Έχω μια εμπειρία, ας μου επιτραπεί, μακρόχρονη και γνωρίζω τι σημαίνει να έχει ο λαός στην εξουσία. Την είχαμε την κατοχή, προς τιμή του τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την έδωσε στο λαό, άσχετα αν αργότερα την παρέδωσε στους Εγγλέζους. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε απέναντι. Ο λαός βρήκε την λευτεριά του. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Βρισκόμαστε σε μια εντελώς νέα εποχή. Η αλήθεια είναι, κύριε Γκρέζο, εγώ θα όλοι, το πω. Σας το έχω πει πολλές φορές και το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Ακόμα και όταν κάποιος μπορεί να διαφωνεί ή να μην συμφωνεί με όλα όσα λέτε, ο τρόπος που τα λέτε και το ότι τα λέτε εσείς δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτές τις κουβέντες. Και το λέω με τον απεριόριστο σεβασμό που ξέρετε ότι σας έχουμε, νομίζω. Ναι. Αγαπητέ Νίκο, αγαπητοί συνάδελφοι, και οι δύο είστε για μένα συνάδελφοι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και για να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο. Από αυτό το βήμα από τις Βρυξέλλες δίνω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια των δύο αεροπόρων που χάθηκαν και που πρέπει πάντοτε να τιμούμε αυτούς που θυσιάζονται για να εξασφαλίζεται έστω η ασφάλεια των υπολείπων. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι εντελώς κατανοητό, ότι άρχισε μια καινούργια εποχή, το δείχνει η κυβέρνηση. Προσέξτε, η κυβέρνηση αυτή που σχηματίστηκε δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι απότοκος των ενεργειών ενός αρχηγού. Έγινε κατόπιν συλλογικής επεξεργασίας. Άσχετα αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί κανείς με το αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα συλλογικής διεργασίας. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ολιγομελής. Το τρίτο θετικό στοιχείο που έχει η κυβέρνηση αυτή είναι ότι τα περισσότερα μέλη της δεν έχουν διατελέσει υπουργοί. Αν έμεινε ένας, ο φίλος ο Δραγασάκης, έγινε για να πάρουμε τη συνέχεια. Και ο ρόλος που θα παίξει, ο ρόλος του συντονιστή, δείχνει και ένα άλλο σημείο, ότι δεν είναι μια κυβέρνηση όπου ο καθένας θα λειτουργεί όπως θέλει. Όλη η δουλειά θα συντονίζεται. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία. Θα μου πείτε, είσαι απόλυτα ικανοποιημένος. Είστε. Θα απαντήσω. Ως πρώτο είστε. Βήμα, είστε. Ναι. Είπα, ως πρώτο βήμα, ναι. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία έχω ειδοποιήσει και έχω... Ποια όμως τώρα, τι μας λέτε. Κατά κάποιο τρόπο... Ναι, θα σας πω ποια είναι τα σημεία αυτά. Για πέστε μας. Τα έχω πει από το παρελθόν και θα τα τονίζω συνέχεια. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που το έχει ο Γιάννης ο Πανουσιάς, εξαίρετος άνθρωπος, και που θα παίξει σημαντικό ρόλο το ότι βρίσκεται εκεί ο Γιάννης ο Πανούσης. Πρέπει να περάσουν στο δικαστικό σώμα. Το Σύνταγμά μας μιλάει για διάκριση εξουσιών. Η διάκριση εξουσιών πρέπει να γίνει κτήμα της νέας κυβέρνησης. Όπως και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να υπάρχει Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν υπάρχει δικαστικό σώμα. Και στα δύο αυτά σημεία, και ελπίζω και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παίξει ένα ρόλο όχι καθοδήγηση του δικαστικού σώματος όπως γίνεται ως τώρα, αλλά να παίξει ένα ρόλο διευκόλυνση του δικαστικού σώματος, να παίξει το ρόλο του ως αυτόνομο αυτοδιοικούμενο αυτοδικούμενη εξουσία. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις. Εγώ στην αρχή μπερδεύτηκα. Το λέει... Νόμιζα ότι εννοείται ότι έχετε στάσει για πρόσωπα. Το λέει το Σύνταγμα μας και οφείλουμε να το κάνουμε πράξη.
Μάλιστα. Εάν εμείς το κάνουμε πράξη αυτό, και φυσικά δίνω ένα περιθώριο στην κυβέρνηση, ότι ένα, κατά κάποιο τρόπο μια περίοδο χάριτος, να το ονομάσω έτσι, για να γίνει κατανοητό και από όσους δεν το καταλαβαίνουν έως τώρα, ότι αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά κυβέρνηση του λαού, πρέπει να σεβόμαστε καταρχήν το Σύνταγμα για το οποίο ορκίστηκε η κυβέρνηση. Άλλο θέμα το Σύνταγμα να το σεβαστούμε, και άλλο χρειάζεται και μια αναθεώρηση του Συντάγματος οπωσδήποτε, που αφορά πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν είναι ώρα ίσως να τα πούμε τώρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε αργότερα. Ελπίζω να έχουμε και πάλι τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και από τον Νίκο και από μένα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Και να πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, όπου έχει